Λουκέτο σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης έφερε η στάση των ίδιων των εργαζομένων με αποτέλεσμα 29 υπάλληλοι να έχουν μείνει τώρα άνεργοι. Όλα ξεκίνησαν όταν απολύθηκε συνάδελφός τους επειδή κατήγγειλε, όπως υποστηρίζει, μη καταβολή δώρου και καθυστερήσει τη μισθοδοσία του. Τι συνέβη? Ακολούθησε παρέμβαση του σωματείου και καθημερινές κινητοποίησεις έξω από το εστιατόριο. Μαζεύονταν δηλαδή οι εργαζόμενοι. Η πελατή, όπως καταλαβαίνετε, μειώθηκε και έτσι ο ιδιοκτήτης αναγκάστηκε στο τέλος να κλείσει το κατάστημα. Τώρα οι άνεργοι υπάλληλοι διαφωνούν για το ποια έπρεπε να είναι η στάση τους, αλλά είναι πλέον αργά. Πάλευαν για τον ίδιο λόγο, το μεροκάματό τους, από διαφορετικά όμως στρατόπεδα. Αιτία, ο Βαγγέλης Κιτσόνης, υπάλληλος του εστιατορίου, κατήγγειλε τον εργοδότη του για καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Ο νεαρός απολύθηκε, κάποιοι συνάδελφοί του τον στήριξαν, οι περισσότεροι δεν πήραν θέση. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια δουλειά με τα νόμιμα δικαιώματά μας σαν εργαζόμενοι και όχι να είμαστε υποκαθεστώς δουλείας. Δεν νομίζω ότι είναι τρόπος αυτός να διεκδικούμε κάποια δικαιώματα. Υπάρχουν οι επιθεωρήσεις, υπάρχουν οι υπηρεσίες που μπορούν να αποδώσουν τα νόμιμα. Στο πλευρό του 30χρονου και μέλη του σωματείου που ανήκει, επί ένα μήνα περίπου κάθε βράδυ συγκεντρώνονταν έξω από το κατάστημα διαδηλώνοντας. Η πελατεία μειώθηκε, υποστηρίζει ο επιχειρηματίας, και το λουκέτο δεν άργησε να έρθει. Στο δρόμο 29 εργαζόμενοι. Δεν γίνεται μια αστική διαφορά να λύνεται στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν όργανα, εάν έχω σφάλι θα πληρώσω. Εάν δεν έχω σφάλι, πάλι εγώ πληρώνω. Εμείς ζητάμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, δηλαδή 5 μεροκάματα την εβδομάδα, 25 ένσημα και πληρωμή στην ώρα μας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Η εργασιακή ανασφάλεια με την ανεργία να χτυπά κόκκινο από άκρης άκρη της χώρας θα οδηγήσει σε τέτοιες αυθαιρεσίες στο χώρο δουλειάς, υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς. Ο διχασμός των υπαλλήλων στο συγκεκριμένο καφέ εστιατόριο αντικατοπτρίζει το μέλλον της ελληνικής οικονομικής κρίσης, μας είπαν οι περισσότεροι. Τότε που ένας εργαζόμενος θα τα βάζει με τον άλλον για να διασφαλίσει τη θέση εργασίας του. Δυστυχώς όλες τις δουλειές όμως βλέπουμε ότι είναι ο θάνατός η ζωή μου. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και όσο η απελπισία γενικεύεται στους εργαζόμενους, τέτοια φαινόμενα και τέτοια γεγονότα θα τα βλέπουμε καθημερινά. Πάντως το δικαίωμα στην απεργία είναι ιερό, όπως ιερό είναι και το δικαίωμα στην εργασία.